Τέλους έβαλε στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων για την τρίτο βάθμια εκπαίδευση η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής. Βάσεις εισαγωγής δύο τάσεων δείχνουν τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Παιδείας και τα οποία επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις που είχαν γίνει τις προηγούμενες ημέρες. Ήθελε επιμονή, υπομονή. Πολύ δουλειά. Ευθυσίασα σχεδόν όλη την καθημερινότητά μου. Να δώσουμε συγχαρητήρια στα παιδιά που ξεκινάνε τη φοιτητική του ζωή και να πούμε στα παιδιά που δεν τα κατάφεραν να μην σταματήσουν την προσπάθεια. Στο πρώτο πεδίο, οι επιδόσει των υποψηφίων ήταν ιδιαίτερα καλέ, με αποτέλεσμα οι βάσει να ε, πήραν πραγματικά μια άνοδο. Άνοδο αλλά και πτώση βάσεων καταγράφεται φέτο στο φινάλε μια εξεταστική διαδικασία που χαρακτηρίστηκε κυρίω από τη μεγάλη αποτυχία στο βασικό μάθημα τη θετική κατεύθυνση στα μαθηματικά. Συνέπεια αυτού ήταν η κατρακύλα των βάσεων στα οικονομικά τμήματα τη χώρα, επιστήμε περιζήτητε και αιχμή, που φέτο ανοίγουν τι πόρτε του στου υποψήφιου, με βαθμολογίε έω και 1.300 μόρια χαμηλότερα από τι αντίστοιχε περσινέ. Οι υψηλέ σχολέ κράτησαν τι βάσει του με μικρή άνοδη, μικρή πτώση, αναφερόμενη κυρίω στην ιατρική και την νομική. Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η στροφή των παιδιών από όλε τι κατευθύνσει, θα έλεγα, προ τα τμήματα τη πληροφορική. Ε, κυρίω να έχουν Στόχους, επιμονή και πολύ μεγάλη υπομονή για να καταφέρουν να φτάσουν όλα τα όνειρά τους και να μην παραδίδονται ποτέ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ιατρική Αθηνών, όπου υπήρξε άνοδος των μορίων κατά 80, ενώ και στην ιατρική Θεσσαλονίκη η βάση εισαγωγή κατέγραψε άνοδο κατά 82 μόρια. Στη νομική Αθήνα υπήρξε πτώση κατά 30 μόρια, ενώ στο τμήμα ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων και μηχανικών υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου τα μόρια υποχώρησαν κατά 212. Στο τμήμα διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καταγράφηκε πτώση των βάσεων κατά 1.231 μόρια. Στρατιωτικέ πάντα είναι ψηλά γιατί έχουν την άμεση αποκατάσταση. Τα παιδαγωγικά ανεβήκανε γιατί υπήρχε μεγάλος αριθμός, πιο μεγάλος αριθμός Υποψηφίων. Οι χαμηλέ φετινέ επιδόσει στην εξέταση των μαθηματικών κατεύθυνση κατέβασε όπω αναμενόταν τι βάσει αρκετών σχολών που έχουν μάθημα βαρύτητα στα μαθηματικά. Το μαθηματικό Αθήνα υποχώρησε κατά 384 μόρια, αν και στο αντίστοιχο τμήμα του φυσικού η βάση σκαρφάλωσε κατά 972 μόρια. Μεγάλη βουτιά σημείωσε και η αρχιτεκτονική Αθηνών, τη οποία η βάση έπεσε κατά 600 περίπου μόρια από πέρυσι. Δεύτερο επιστημονικό... Δύο πολυτεχνικά ε, μεγάλη πτώση λόγω της δυσκολία των θεμάτων των μαθηματικών, αναμενόμενο κι αυτό. Ε, Διάβαζα πολύ όλο τον χρόνο. Προγραμματισμός. Τα σχολεία πάντω και φέτο ήταν άδεια, καθώ τα τελευταία χρόνια οι μαθητέ αποφασίζουν να δουν τα αποτελέσματα ηλεκτρονικά. Ένα μεγάλο μέρο των μαθητών τη Κρήτη επέλεξε τα πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα του νησιού για τι σπουδέ του. Καθοριστικό παράγοντα για αυτή την επιλογή η οικονομική κρίση. Τα παιδαγωγικά τμήματα, αυτό αναμέναμε, μία άνοδο των βάσεων, επειδή υπέρδιπλασιάστηκαν οι υποψήφοι που ζήτησαν αυτά τα τμήματα, με αποτέλεσμα να έχουμε μία άνοδο που έφτασε και περισσότερε από τι χίλιε μονάδε. Ούτε φέτο έλειψαν τα παράδοξα. Όπω πέρυσι, οι υποψήφοι εισάγονται στα τμήματα ανώτατη εκπαίδευση με βαθμού αρκετά κάτω από τη βαθμολογική βάση. Με το ΤΕΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων στη Λευκάδα να δέχεται υποψήφιο με 2.956 μόρια, δηλαδή λίγο κάτω από τη βαθμολογία του 3.